Τα τελευταία χρόνια, κυρίες και κύριοι, πολλά franchises έχουν ταλαιπωρηθεί και θα συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται δυστυχώς. Αλλά κανένα άλλο, κανένα όμως, δεν έχει ταλαιπωρηθεί όσο έχει ταλαιπωρηθεί, παιδιά, αυτό των Transformers. 7 ολόκληρες ταινίες μετράει, παιδιά, το franchise με αυτή που κυκλοφόρησε εχθές. Σε λίγο πώς το πάει, θα ξεπεράσει και το franchise του Batman. 7 ταινίες, λοιπόν, που εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, οι περισσότερες πιο πολύ παροδίες είναι παρατενίες. Το Rise of the Beasts όμως, παιδιά, που ανήκει στις παροδίες ή στις εξαιρέσεις. Σήμερα λοιπόν θα συζητήσουμε αυτό ακριβώς, εννοείται, χωρίς κανένα απολύτως spoil. Έτοιμοι! Φύγαμε! Πριν ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, θέλω να σας κάνω μία ερώτηση. 11 Η Max. Αυτές λοιπόν που κρατάω στα χέρια μου είναι οι ολοκέντρικες φιγούρες Minix, οι οποίες έρχονται στην Ελλάδα από την Τζιόκι Πρετσιόζη. Οι συλλεκτικές φιγούρες Minix. Και είναι όντως συλλεκτικές γιατί κάθε παρτίδα που βγαίνει δεν ξαναβγαίνει. Οι συλλεκτικές φιγούρες Minix απεικονίζουν με τεράστια ακρίβεια αγαπημένους χαρακτήρες από ταινίες, σειρές και άνιμε. Σε αυτή την παρτίδα Minix λοιπόν θα βρείτε χαρακτήρες από τις σειρές Stranger Things, Squid Game, La Casa de Papel, από την ταινία τις ταινίες Rocky, από το άνιμε Naruto και από τη σειρά The Witcher. Τις συλλεκτικές φιγούρες Minix μπορείς να τη βρεις σε επιλεγμένα καταστήματα τεχνολογίας αλλά και παιχνιδιών σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά και φυσικά στο επίσημο e-shop της Τζιόκι Πρετσιόζη, gptoys.gr. Θα σου έχω και link κάτω στην περιγραφή για να το πατήσεις και να πας κατευθείαν να βρεις τις φιγούρες. Τρέξε λοιπόν να τις προλάβεις, επιστροφή στο βίντεο! For centuries, our kind has stayed hidden on Earth. Αυτός ο Michael Bay έχει βιάσει ασύστολα και επί σειρά ετών αυτό το franchise όσο, παιδιά, δεν έχει βιάσει κανείς άλλος σκηνοθέτης οτιδήποτε. Αχ, συγγνώμη παιδιά, αλλά ήθελα οπωσδήποτε να το βγάλω από μέσα μου και να το πω αυτό το πράγμα σε αυτό το βίντεο. Στο θέμα μας όμως, το Rise of the Beasts ευτυχώς δεν είναι έργο του Michael Bay αλλά του Steven Caple Jr., του σκηνοθέτη που ίσως κάποιοι να θυμάστε το όνομά του από το Creed 2, το οποίο επίσης είχε σκηνοθετήσει. Μάνι, δηλαδή, έχουμε ήδη ένα θετικό στη νέα ταινία Transformers, γιατί δεν σας το κρύβω πως όταν ανακοινώθηκε το Rise of the Beasts, η αντίδρασή μου ήταν όχι άλλη μία κουράδα παραπάνω, ευχαριστούμε, δεν τη θέλουμε. Όταν το έψαξα λιγάκι όμως και κατάλαβα πως ασχολούνται άλλα άτομα με το project, οι ελπίδες μου αναπτερώθηκαν. Το έχω ξαναπεί, παιδιά, όμως και σε παλαιότερα βίντεο που έχω κάνει για κάποια Transformers ταινία, πως δεν ήμουν ποτέ τεράστιος φαν των Transformers, όχι επειδή δεν μου άρεσαν σαν concept, κάθε άλλο, απλά δεν ξέρω γιατί στα παιδικά μου χρόνια δεν τους έζησα τόσο έντονα. Δεν θυμάμαι, ρε παιδί μου, να είμαι πιτσιρικάς και να έπαιζε κάποια σειρά στην τηλεόραση τότε Transformers. Τους Power Rangers τους θυμάμαι πολύ έντονα. Το Dragon Ball, καλά αυτό και το θυμάμαι. Μέχρι και Sailor Moon θυμάμαι, ρε παιδιά, και άλλα πολλά δηλαδή. Transformers όμως, όχι. Συγγνώμη, τι να κάνω. Τέλος πάντων, με εξήταρε πάντοτε όμως το concept, οπότε προσπάθησα μεγαλύτερος να καλύψω αυτό το κενό. Αυτό λοιπόν που έλειπε εντελώς από τις παλιές ταινίες Transformers ήταν αυτό που έλεγε ο τίτλος τους. Δηλαδή, τα Transformers. Δεν είχαν να κάνουν καθόλου με αυτό οι ταινίες, άσχετα εάν αυτές προσπαθούσαν να κοροϊδέψουν τον κόσμο και να του πούνε ότι όντως έχουν να κάνουν με Transformers. Άρα, αυτό σημαίνει πως εάν η νέα ταινία έκανε τουλάχιστον αυτό, κατευθείαν, χωρίς καθόλου κόπο, θα ξεπερνούσε τα δημιουργήματα, ο Θεός να τα κάνει, του Michael Bay. Λοιπόν, πάμε να τα πιάσουμε ένα-ένα. Επιτέλους έβλεπες τα ρομπότ μεταμορφωμένα και καταλάβαινες ότι έβλεπες Transformers. Επιτέλους δεν είδαμε ξανά αυτές τις άμορφες σιδερένιες μάζες που με το ζόρι κατάφερνες να ξεχωρίσεις πρόσωπα πάνω τους. Και όχι απλά σε αυτή την ταινία καταλάβαινες πως βλέπεις Transformers, αλλά και πιο ακριβώς έβλεπες κάθε φορά. Πολύ πιο απλουστευμένη σχεδίαση, πολύ πιο κοντά στην original σχεδίαση που είχαν στη σειρά τα Transformers, αλλά και τα παιχνίδια που έχουν κυκλοφορήσει από τη Hasbro. Γενικά φάνηκε, ρε παιδιά, ξεκάθαρα πως έγινε επιτέλους το αυτονόητο, δηλαδή όλα αντιμετωπίστηκαν με σεβασμό στο πηγαίο υλικό. Και όταν λέω όλα, το εννοώ. Όλα. Link,
Επιτέλους είδαμε μια ταινία τρανσφορμοκεντρική και όχι ανθρωποκεντρική ή στρατιωτικοκεντρική ή ό,τι άλλο βίτσιο κουβαλούσε στο κεφάλι του εκείνη τη στιγμή ο Μάικλ Μπέι. Τα CGI τώρα της ταινίας, γιατί είναι μια ταινία, παιδιά, που στηρίζεται αμυγός στα CGI, ήταν επίσης εκπληκτικά. Σε καμία στιγμή δεν διαμαρτυρήθηκε το μάτι μου πως είδε κάτι ψεύτικο, δεν απασχολήθηκε καθόλου το μυαλό μου με αυτή τη σκέψη. Ένα χαρακτηριστικό που ήταν πολύ δυνατό και στις παλιές ταινίες του franchise. Εντάξει, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, να πούμε και μια καλή κουβέντα. Γιατί στις παλιές ταινίες Transformers μπορεί να έβλεπες Transformers σχεδιασμένα από Έλληνες κάγκουρες με φωτιές και νίκελ μέχρι και στα αυτιά, αλλά έμοιαζαν πολύ αληθινά. Όταν προλάβαινες να τα δεις, βέβαια, και όταν μπορούσες να τα δεις. Δηλαδή, όταν τα έδειξε σωστά η κάμερα. Τέλος πάντων, κάτι μου λέει πως για κάποια από αυτά τα παλιά project θα μιλήσουμε πιο αναλυτικά στο προσεχές μέλλον. Φοβερά CGI, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάτι που κανονικά όσο περνάνε τα χρόνια θα έπρεπε να θεωρείται στάνταρ και δεδομένο, ειδικά σε τέτοια project, αλλά αυτός ο τομέας για κάποιο λόγο έχει πάρει ακριβώς την ανάποδη πορεία από αυτή που θα έπρεπε. Όσο περνάνε τα χρόνια, τα πράγματα χειροτερεύουν. Πάμε τώρα στην σκηνοθεσία και την κινηματογράφηση, και πιο πολύ προς την κινηματογράφηση, γιατί η σκηνοθεσία είχε αρκετά θεματάκια. Επιτέλους, βλέπαμε ρομποτομάχη και καταλάβαινες τι γινόταν. Καταλάβαινες ποιος είναι ο καλός, καταλάβαινες ποιος είναι ο κακός, ποιος χτυπάει ποιον. Επιτέλους, είδαμε μακρινά πλάνα κατά τη διάρκεια των μαχών αυτών. Επιτέλους, είδαμε σωστές κινήσεις της κάμερας. Επιτέλους. Ειλικρινά, σας το υπόσχομαι, είχα συνδέσει αυτό το franchise, παιδιά, με τον πονοκέφαλο και τη ζαλάδα. Αυτό ακριβώς είχε καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια ο Μάικλ Μπέι με τις ταινίες του. Το Rise of the Beasts είναι μια σωστά κινηματογραφημένη ταινία. Για το είδος σου πάντα, έτσι. Είχε ψεγάδια αρκετά, αλλά σε γενικές γραμμές αυτά που έπρεπε να κάνει σε αυτούς τους τομείς τα έκανε τιμιότατα. Δεν μπορώ να πω, δεν έχω κάποιο έντονο παράπονο. Τουλάχιστον φάνηκε πολύ πιο έντονα πως αυτή την ταινία τη σκηνοθέτησε κάποιος που εκτίμησε ότι του έδωσαν να τη δουλέψει και όχι κάποιος που τον προσέλαβαν λόγω ονόματος, του έδωσαν και ένα τσουβάλι λεφτά. Και αυτός το ανέλαβε το franchise αγκαρία. Και πάμε τώρα στο φλέγον θέμα για εμένα, παιδιά. Στο θέμα που συνεχίζει να μένει σταθερή, αρνητική βέβαια, αξία στα σύγχρονα project. Και αυτό ονομάζεται σενάριο. This is about the fate of all living things. Unicron is coming. Δεν ξέρω πραγματικά τι συμβαίνει στο Hollywood με τα σενάρια σήμερα, αλλά έχω βαρεθεί να βλέπω τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Γιατί, κυρίες και κύριοι, το σενάριο του Rise of the Beasts είναι αυτό το γνωστό κλισέ σενάριο που βλέπουμε σε ταινίες τέτοιου είδους και όχι μόνο από το 2015, ίσως και νωρίτερα, μέχρι και σήμερα. Το ίδιο ακριβώς, παιδιά. Μια ταινία που μου ήρθε γρήγορα στο μυαλό που έχει ένα παρόμοιο, βασικά το ακριβώς ίδιο σενάριο έχει, είναι το Fast and Furious 9. Δηλαδή, ένα αντικείμενο που από αυτό κρίνεται το μέλλον ενός ολόκληρου πολιτισμού ή πλανήτη που δεν πρέπει να πέσει στα χέρια των κακών και καταφέρνουν οι καλοί αρχικά να το κρύψουν σπάζοντάς το σε δύο μέρη κτλ. Νομίζω πως καταλάβατε που το πάω και νομίζω πως σίγουρα, τώρα που σας το είπα αυτό, σας ήρθε σίγουρα ένα project, μια ταινία εννοώ στο μυαλό, με το ίδιο ακριβώς σενάριο. Κάντε ένα post εάν συνέβη κάτι τέτοιο και γράψτε μου την ταινία που σας ήρθε στο μυαλό κάτω στα σχόλια. Να δω αν έχω δίκιο δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Πέραν αυτού λοιπόν, η ταινία σεναριακά είναι λες και ξεκινάει από τα μισά της. Λες και δεν είναι η πρώτη ταινία ενός νέου ξεκινήματος, αλλά η συνέχεια του νέου ξεκινήματος. Θα μου πεις στο Μά, υπάρχει και η ταινία Bumblebee και. Ναι, υπάρχει, αλλά έχει μόνο ένα Transformer. Εάν ήθελες να το πας έτσι, το οποίο είναι δεκτό και σεβαστό, τότε φτιάξε μια ταινία για κάθε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές, ώστε να τους σετάρει σωστά και μετά βγάλε αυτή που τους έχει όλους μέσα. Όπως δηλαδή έκανε και η Marvel με τους Avengers. Ο μοναδικός χαρακτήρας που δουλεύει όντως σε αυτή την ταινία, παιδιά, είναι και ο μοναδικός που του δίνεται χρόνος να αναπτυχθεί. Ο Μιράζ. Μόνο με αυτόν καταφέρνει η ταινία να σε δέσει. Μια ταινία που ενώ όπως προείπα έχει ως επίκεντρο τα Transformers, για κάποιο λόγο και πάλι Sony και Day έπρεπε να χώσουν και τους ανθρώπους μέσα στην όλη φάση και μάλιστα πολύ έντονα. You brought a human here. I'm nobody, I ain't even seen nothing. I'm not even seeing anything right now. Έδωσε ρε παιδί μου η ταινία πολύ χρόνο στους ανθρώπινους χαρακτήρες, χρόνο που θα μπορούσε να τον είχε δώσει για να σετάρει σωστά και τα υπόλοιπα Transformers. Και όταν λέω τα υπόλοιπα, εννοώ και τους καλούς και τους κακούς. Γιατί οι κακοί ειλικρινά σκάνε από το πουθενά, κάνουν δύο πραγματάκια μέσα σε κάτι λεπτάκια μπαμ μπαμ, μετά εξαφανίζονται, μετά τους ξεχνάς
και εμφανίζονται μετά από πολλή ώρα και πάλι για να υπάρχει ένας ανταγωνιστής στην ταινία. Κακοί που είχαν ένα κίνητρο βγαλμένο από Star Wars, θα έλεγα, ή και από Eternals. Γενικά και πάλι καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως είναι κλισέ το σενάριο του κερατά. Θα μου πει τώρα κάποιος, ρε Θωμά, δεν υπάρχει παρθενογένεση στις μέρες μας, τι ήθελες να δεις δηλαδή. Καταρχάς, να σου πω πως δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη. Μια χαρά, παρθενογένεση υπάρχει, αλλά και να δεχτώ αυτό που λες. Σίγουρα μπορείς μια ιδέα που την είδες και σε ενέπνευσε να την πάρεις, να την αναπλάσεις με το δικό σου τρόπο, να προσθέσεις και δικά σου πραγματάκια, να βάλεις τη δική σου ταυτότητα μέσα της και να παρουσιάσεις κάτι όμορφο, νέο και φρέσκο στο κοινό. Δεν μπορώ, ρε παιδιά, να βλέπω άλλο τέτοια σενάρια. Έχω αρχίσει να πιστεύω πως οι σεναριογράφοι στο Hollywood κάθονται όλοι σε μία αίθουσα, σε θρανία των δύο, χωρίς επιτηρητή και αντιγράφει ο ένας τον άλλον. Αλλιώς, μα την Παναγία, αυτό το πράγμα δεν εξηγείται. Δεν ξέρω, ίσως να οφείλεται όλο αυτό το φαινόμενο και στο μεγάλο θέμα που έγινε στο Hollywood τους τελευταίους μήνες, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι, με τους σεναριογράφους που κατέβαζαν μολύβια γιατί δεν τους πλήρωναν καλά στην καλύτερη, καθόλου στη χειρότερη. Αλλά και πάλι, ρε παιδιά, και αυτό να συμβαίνει, γράφεις κάτι στην τελική που θα το δουν τόσα μάτια. Βάλε λίγο παραπάνω προσπάθεια, λίγο παραπάνω μεράκι. Εντάξει, καταλαβαίνω την κατάσταση, όμως πάντα υπάρχει και ένα μεγάλο αλλά. Εκτίθεσαι σε τόσο κόσμο. Να επιστρέψουμε όμως ξανά στο Rise of the Beasts. Για άλλη μια φορά έπιασα ταινία Transformers, να μην εμπιστεύετε τόσο πολύ τα ανθρωπόμορφα ρομπότης που, όχι τίποτα άλλο, έχει το όνομά του στον τίτλο της. Δεν τα εμπιστεύεται, ρε παιδί μου, για να κάνει τον θεατή να δεθεί μαζί τους και να νιώσει πράγματα μέσα από αυτά, αλλά βάζει μέσα σφήνα ανθρώπους για να το κάνει αυτό το πράγμα και αλήθεια είναι πως τουλάχιστον σε μένα αυτό δεν το κατάφερε, δεν δούλεψε ποτέ. Δηλαδή, εάν δεν είχε κάνει το τσιτ με τον πιτσιρικά η ταινία, να βάλει δηλαδή έναν πιτσιρικά που είναι πιτσιρικάς, είναι παιδάκι, οπότε όπως και να το κάνεις, ρε παιδί μου, το λυπάσαι ένα παιδάκι όταν το βλέπεις σε μια ταινία. Αν δεν είχε κάνει λοιπόν αυτό, σε αυτό το τομέα θα είχε αποτύχει παταγωδός κατά τη γνώμη μου. Επαναλαμβάνω, ο μόνος χαρακτήρας που είναι αποδομένος σχεδόν τέλεια στο Rise of the Beasts είναι ο Μοιράς. Αυτός την κουβαλάει ολόκληρη. Ήταν καλογραμμένος, με ωραίες ατάκες, ωραίο χιούμορ, πολύ ωραία κινησιολογία του χαρακτήρα. Γενικά είναι πάρα πολύ περιποιημένος. Έχει μία ταυτότητα που στο τέλος σου μένει πολύ έντονα αποτυπωμένη στο μυαλό, όπως πρέπει να γίνεται δηλαδή. Θα ήθελα όμως, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα να το δω και στους υπόλοιπους χαρακτήρες ή τουλάχιστον στους πολύ βασικούς χαρακτήρες, όπως είναι παραδείγματος χάρη ο Optimus Prime ή ο Primal ή ο iRazor, ή iRazor. Επίσης, ρε παιδιά, η ταινία έχανε πάρα πολύ στο θέμα του ρυθμού. Ξεκινάει απότομα, ξεπετάει βασικές σκηνές που έπρεπε να επιμένει σε αυτές και να δώσει βάση για να κτίσει συνέστημα στο θεατή. Μετά απότομα πετάγεται σε ένα άλλο θέμα, μετά επιστρέφει ξανά στο ίδιο θέμα κάνοντας μια επίσης απότομη σύνδεση των ιστοριών. Γενικά, βιάζεται πάρα πολύ να κάνει πράγματα και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω αυτή τη βιασύνη. Είσαι μια ταινία με αμάξια, παύλα αεροπλάνα, παύλα τεράστια κτίνη που μεταμορφώνονται σε ρομπότ που μιλάνε. Δηλαδή το τελευταίο πράγμα που θα έπρεπε να φοβάσαι είναι το να γίνεις βαρετή. Θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να το καταφέρεις αυτό, ρε παιδί μου. Ή μάλλον θέλει να μην κάνεις καμία προσπάθεια, γιατί το project είναι απίστευτα cool και ενδιαφέρον από μόνο του. Εδώ σου λοιπόν το σετάρισμα που του αξίζει. Γιατί βιάζεσαι? Εν κατακλείδη. Παρόλο που με ακούτε να κάνω έντονα παράπονα, τα πράγματα τα περίμενα πολύ χειρότερα. Μπορεί το Rise of the Beasts να έχει κενά, μπορεί να έχει κλισέ και φοβερά προβλέψιμο σενάριο, όμως εάν γουστάρεις την φάση των Transformers, δεν θα σε απογοητεύσει, ούτε θα σε κάνει να κλαις τα λεφτά και τον χρόνο που επένδυσες για να πας να το δεις. Εγώ τουλάχιστον κάτι τέτοιο δεν αισθάνθηκα μετά από τους τίτλους τέλους. Το μόνο που αισθάνθηκα, το μόνο που είπα μάλλον, είναι ένα μεγάλο γιατί και ένα μεγάλο κρίμα. Γιατί φάνηκε, ρε παιδί μου, ότι είχαν όρεξη να φτιάξουν κάτι ωραίο, όμως κάπου το πράγμα στράβωσε. Δεν ξέρω πού βιάστηκαν να το βγάλουν το project, έγιναν αλλαγές από την εταιρεία παραγωγής, η Hasbro είπε άντε βγάλτε την, μπας και πουλήσουμε κανένα κουκλάκι. Δεν ξέρω, πάντως ευτυχώς το αποτέλεσμα βλέπετε ευχάριστα. Και επειδή σε κάποια παλαιότερα βίντεο έχω πει κάποια αρνητικά, ρε παιδί μου, όταν τα συναντώ στο σινεμά, να πω και ένα θετικό που συνάντησα και δεν είναι και μεμονωμένο, παιδιά, γιατί ακριβώς το ίδιο πράγμα έγινε και στην προβολή της ταινίας Fast X. Μπράβο στο σινεμά που επιτέλους σέβεται το θεατή που πληρώνει 11 ευρώ εισιτήριο και τελικιάζει τα ηχεία του. Μπράβο,
Μπράβο, μπράβο. Επιτέλους. Μπορεί να νόμιζα ότι θα κουφαθώ σε κάποιες στιγμές από την ένταση, αλλά ναι, διάολε, γούσταρα. Το προτιμώ αυτό παρά να νομίζω ότι βλέπω ταινία σε θερινό που παίζει σιγά τις ταινίες γιατί φωνάζουν οι άνθρωποι από τις τριγύρω πολυκατοικίες. Δεν ξέρω αν κάποιος από τους υπεύθυνους βλέπει αυτό εδώ το κανάλι και άκουσε τα συνεχή παράπονά μου, αλλά αν βλέπει. Μπράβο σου. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω εγώ για την ταινία Transformers Rise of the Beasts. Θα ήθελα όμως και την άποψη όσων έχουν προλάβει και την έχουν ήδη δει κάτω στα σχόλια και θα παρακαλούσα χωρίς spoilers. Όσοι δεν την έχετε δει τώρα, θα ήθελα να μου γράψετε ποια ταινία Transformers από τις live action εννοώ που έχουν κυκλοφορήσει θεωρείτε πως είναι η χειρότερη. Έχω λόγο που ρωτά. Εγώ είμαι ο Θωμάς, ευχαριστώ πάρα πολύ την Τζιόκη Πρετσιόζη και τις συλλεκτικές φιγούρες Minix που ήταν σε άλλο ένα βίντεο μαζί μας. Εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο αυτή τη φάτσα, μπορείς να τη βλέπεις και στο TikTok αλλά και στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην χάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βιντεάρες που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι super.